Καταλαβαίνετε πως θα είναι αυτό τα πράγματα. Δεν πρέπει να δεχτούμε να μην έχουν πετρέλαιο τα σχολεία, να μην έχουν πετρέλαιο οι σχολές που θα πάνε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Πρέπει να σηκώσουμε, να σηκώσουμε ολόκληρο κίνημα για να τους υποχρεώσουμε αυτά τα προβλήματα να λυθούν. Να μην, εμείς λέμε τώρα να δώσουν αυξήσεις όλους τους συνταξιούχους. Θέλουμε να δώσουν τα χρήματα για τον κοινωνικό και θεραπευτικό τουρισμό. Το 020 θα τα πει ο συνάδελφος για τους υπόλοιπους, αλλά για μας τους συνταξιούχους του ΑΕ. Μας έχουν κρατήσει τώρα 10 χρόνια 1 ευρώ το μήνα. Τα 9 ευρώ δεν τα δίνουν, τα κρατάνε για κοινωνικό και θεραπευτικό τουρισμό. Έχουν μαζευτεί πάνω από 35 εκατομμύρια. Δεν τα δίνουν για να πάρει μια ανάσα η συνταξιούχη το καλοκαίρι. Υποσχεθήκανε λοιπόν τώρα η κυρία Καρατσιώτου ότι τις επόμενες μέρες θα κάνουμε συνάντηση για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτό. Θα δούμε τι θα βγει και θα ενημερωθείτε για αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, γιατί θα μιλήσει και ο συνάδελφος ο Τάσος. Αυτό που θέλω να σας πω μόνο στο τέλος και να κλείσω είναι ότι εμείς έχουμε τη δύναμη, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε πολλοί. Εάν εξασφαλίσουμε να μπουν στο κίνημα και άλλοι συνάδελφοι και γίνουμε περισσότεροι, τότε να είστε σίγουροι ότι μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω. Και τότε θα αρχίσουν να σκέφτονται τι θα γίνει με τους συνταξιούχους, γιατί και μεγάλο εκλογικό σώμα είμαστε, αλλά και θα καταλάβουν ότι εμείς δεν είμαστε διαθετημένοι να υποστούμε όλες αυτές τις συνέπειες, γιατί εμείς θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, θέλουμε τα Χριστούγεννα να πάρουμε δώρα στα εγγόνια μας και δεν μας περισσεύουν τα λεφτά και τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και θα είμαστε συνέχεια, θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Ευχαριστώ.